Του Συνδέσμου Χρυσή Αυγή κυρίου Ηλία Παναγιώταρου προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Εσωτερικών σχετικά με την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Θα απαντήσει ο Υφυπουργός κύριος Νικόλαος Παναγιωτόπουλος. Παρακαλώ ο κύριος Παναγιώταρος να αναπτύξει την ερώτησή του σε 2 λεπτά. Κύριε Υπουργέ, εδώ και κάποια χρόνια μαζί με την αθρώα και ανεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση στην Ελλάδα παρουσιάζεται και το συνεχώς διωγγούμενο πρόβλημα της μη αποδοχής όλο και περισσότερων μικρών συμπατριωτών μας από τους δημοτικούς κρατικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς προς όφελος των παιδιών των αλλοδαπών. Και όλα αυτά λόγω διαφόρων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ΕΣΠΑ, κάποιων ελληνικών νόμων όπως το 3463 του 2006 κτλ. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει την Ελλάδα σε μια κοινωνία που αποδομείται στην κυριολεξία, διαλύεται δημογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά, τη στιγμή που για να κάνει κάποιος παιδί μια νεαρή ελληνική οικογένεια είναι πράξη ηρωισμού. Και αντί το ελληνικό κράτος που έχει την ηθική πρωτίστως υποχρέωση απέναντι στους Έλληνες να στηρίζει αυτές τις νεαρές, τα νεαρά ζευγάρια, αντιθέτως τους εξοντώνει στην κυριολεξία, εξισώνοντάς τους με όλους τους αλλοδαπούς. Μέσα από τις προαναφερθήσεις δεδαλώδεις διατάξεις, νόμους, αποφάσεις, εγκυκλίους κτλ. Όπως επίσης, ας ξεπεράσουμε αυτό το κομμάτι και ας δούμε ότι όλο μέσα από αυτές τις εγκυκλίους, τους νόμους, αποφάσεις, υπάρχουν κάποιοι όροι αποδοχής των αλλοδαπών παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Θα πρέπει να γίνει άμεσα και πολύ, με πολύ λεπτομέρεια να ελεγχθεί η νομιμότητα των παιδιών αυτών, των γονέων τους, πώς βρίσκονται στην Ελλάδα. Και δευτερευόντως θα πρέπει να ελεγχθούν με πολύ αυστηρά κριτήρια τα κριτήρια με τα οποία δέχονται αυτά τα παιδιά στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Επιπροσθέτως, έχουν παρουσιαστεί αρρώστιες όπως φυματίωση που προήλθαν από αλλοδαπά παιδιά σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και δημιουργούσαν και δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα και οι Έλληνες είναι στην κυριολεξία στο περίμενε, στο παρακαλετό, μένουν απ' έξω και παρακαλάνε πώς μπορούν να βολέψουν τα παιδιά τους, κάτι που είναι απαράδεκτο και δεν θα έπρεπε να γίνεται με κανένα τρόπο. Το άρθρο 21 του συντάγματος... Κύριε συνάδελφε, έχετε και ομιλία μετά. Θα τελειώσω μια πρόταση και να μου απαντήσει ο κύριος Υπουργός. Το άρθρο 21 του συντάγματος θεωρεί την οικογένεια ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του έθνους. Και με το να καταστρέφουμε τις ελληνικές οικογένειες, καταστρέφουμε και το ελληνικό έθνος. Θα ήθελα να μου πείτε τι προτίθεστε να κάνετε γι' αυτό. Όπως και επίσης, βέβαια, έχουν ξαναγίνει στο παρελθόν τέτοιες αντίστοιχες επερωτήσεις με το πόσα παιδιά αλλοδαπών είναι στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, τα ποσοστά, με νούμερα κτλ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα απαντήσει ο κύριος Υφυπουργός για 3 λεπτά. Ενδιαφέρουσα πραγματικά η ερώτησή σας, κύριε συνάδελφε, γιατί μας επιτρέπει και μας δίνει την ευκαιρία να ρίξουμε κάποιο φως και να παραθέσουμε κάποια στοιχεία σχετικά με τα όσα ρωτάτε. Πρώτα-πρώτα όμως να δούμε το γενικότερο νομικό αλλά και συνταγματικό πλαίσιο. Σύμφωνα με ΚΙΑ του 2011, μιλάμε για το πρόγραμμα εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Αυτό είναι το πρόγραμμα για το οποίο συζητάμε τώρα. Και δικαιούχος της πράξης για αυτή τη δράση, δηλαδή εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, είναι για τους κύκλους 2010-2011 και ως το τέλος προγραμματικής περίοδου ΕΣΠΑ, η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Στόχος πράξης είναι η άσκηση απασχολητιμότητας και ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην εργασία. Οφελούμενες της πράξης είναι κυρίως μητέρες, βασικά μητέρες, βρεφών νηπίων και παιδιών ή και μητέρες νηπίων παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Σύμφωνα με άρθρο του Κώδικα Δήμου και Κοινοτήτων, οι δημοτικές αρχές διασφαλίζουν το δικαίωμα πρόσβασης όλων των δημοτών και κατοίκων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς χωρίς διάκριση στη χρήση των υπηρεσιών που παρέχουν ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας, φύλου, γλώσσας, φυλετικής ή κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκουν. Έτσι λέει ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων. Και βέβαια, κατά την εγγραφή, επιλέγονται παιδιά οικονομικά αδύνατων οικογενειών και προτιμούνται εκείνα που έχουν ανάγκη φροντίδας
από διάφορα κοινωνικά αίτια, όπως ας πούμε παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, παιδιά αγάμων μητέρων κτλ. Στον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας αυτών των σταθμών προβλέπεται ακόμα ότι για την εγγραφή των παιδιών στους σταθμούς απαιτείται μεταξύ άλλων για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων, πέραν των δικαιολογητικών που έχουν να κάνουν με την εγγραφή παιδιών ή με δαπών γονέων, δηλαδή βεβαίως η εργοδότη ότι και οι δύο γονείς συνεργαζόμενοι και ένας προσδιορισμός του ύψους των αποδοχών τους, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση της νόμιμης άδειας παραμονής στη χώρα. Επομένως, καταλαβαίνετε, δεν έχουμε να κάνουμε με παιδιά λάθρων μεταναστών, αλλά με νομίμως παραμενόντων αλλοδαπών στη χώρα μας. Ναι. Όχι, νομίμως με νόμιμη παραμονή. Πρέπει να την αποδείξουν. Αλλιώς δεν γίνεται δεκτή η εγγραφή του παιδιού. Τέλος, τις συνταγματικές επιταγές. Παρακαλώ πολύ. Τις αναλύσατε. Παρακαλώ πολύ, κυρία συνάδελφε, είναι η τελευταία φορά που γίνεται αυτό. Τις συνταγματικές επιταγές αναλύσατε. Όντως, σύμφωνα με το άρθρο 21, η οικογένεια ως θεμέλιο τη συντήρηση και προαγωγή του έθνους. Κύριε συνάδελφε, σας απαντώ εγώ. Ακούστε μένα, δεν έχει σημασία, παρακαλώ. Λοιπόν, συντήρηση και προαγωγή του έθνους τελούν βεβαίως υπό την προστασία του κράτους. Βέβαια, κατά την ερμηνεία αυτής της θεμελιώδης συνταγματικής διάταξης, δεν προτάσσονται διακρίσεις, καταρχήν επιτρεπτές, μεταξύ μεδαπών και αλλοδαπών. Δηλαδή, όπως αναλύεται και στο νομικό πλαίσιο, περισσότερο κριτήριο για την επιλογή είναι η ανάγκη και όχι η ποικότητα. Βλέπουμε όμως από τα αριθμητικά στοιχεία και θα μιλήσω ειδικότερα στη δευτερολογία μου, ότι το συντριπτικό ποσοστό των ετούντων αλλά και των ωφελούμενων από το πρόγραμμα μητέρων, αυτό που σας περιέγραψα, είναι ελληνικής ηθαγένειας και μάλιστα μιλάνε για ένα ποσοστό πάνω από 95%. Με άλλα λόγια, πάνω από 9 παιδιά στα 10, αρκετά πάνω, 9,5, δεν μ' αρέσει να κόβω στο μισό το τελευταίο παιδί της δεκάδος, αλλά πάνω από 9 παιδιά στα 10 είναι παιδιά οι μεδαπών οικογενειών. Αυτή άλλωστε είναι απόδειξη ότι πλέον και αυτές οι ελληνικές δηλαδή οικογένειες αντιμετωπίζουν σοβαρό οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα. Θα σας πω περισσότερα ως προς την ανάλυση αυτών των αριθμητικών στοιχείων στη δευτερολογία μου. Το λόγο τον έχει ο βουλευτής κύριος Παναγιώταρος για 3 λεπτά. Όλες αυτές τις εγκυκλίες, τους νόμους τους έχω και εγώ, τους έχετε ξαναδώσει όχι εσείς άλλοι συναδελφοί σας σε προηγούμενες επερωτήσεις κτλ. Το πρόβλημα βρίσκεται αλλού. Βρίσκεται στο γεγονός ότι έχουν εξισωθεί πλήρως οι αλλοδαποί με τους Έλληνες πολίτες. Και θα έπρεπε κάτι πράγμα το οποίο εμείς δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει, λόγω του ότι αυτό το ελληνικό κράτος του 2012 είναι σε ένα στάδιο πριν την οριστική διάλυσή του στο πόλητο ξεχαρβάλωμα, να δούμε για αυτά τα χαρτιά. Γιατί κανείς σε αυτή τη χώρα δεν μπήκε νόμιμα. Δεν είχε ζητηθεί ποτέ από καμία χώρα του εξωτερικού εργατικό, δυναμικό ή οποιοδήποτε άλλο. Δεύτερον, ας ξεπεράσουμε αυτό. Τα κριτήρια που ελέγχουμε, τα οικονομικά, το αν κάποιος γονέας είναι πιο αδύναμος οικονομικά κτλ., για ώστε να μπορέσει το παιδί του να μπει μέσα. Όλοι ξέρουμε τι γίνεται. Ξέρουμε για τη μαύρη εργασία, ξέρουμε ότι κάποιοι είναι δηλωμένοι άνεργοι ενώ στην πραγματικότητα εργάζονται κτλ. Την ίδια στιγμή που κάποιος Έλληνας εργάζεται κάπου, είναι στο ΙΚΑ και αυτά, έχει κάποια στοιχεία και δεν μπορεί να κρυφτεί, να ξεφύγει ώστε να μπορέσει να βάλει το παιδί του. Ή μπορεί να έχει ένα σπίτι το οποίο ήταν κληρονομιά ή που όλα αυτά προσμετρώνται στα κριτήρια με τα οποία κάποια παιδιά θα μπουν στους βροφονηπιακούς σταθμούς. Και σε τελική ανάλυση έχουν βαρεθεί οι Έλληνες γενικώς, όχι μόνο για τους βροφονηπιακούς σταθμούς, αλλά και για τα δημόσια νοσοκομεία, για τις δημόσιες υπηρεσίες και για το οτιδήποτε, να βλέπουν τους αλλοδαπούς να εκμεταλλεύονται κάποια αγαθά και υπηρεσίες σε αυτή τη χώρα και το λογαριασμό να τον πληρώνουμε εμείς οι Έλληνες. Θα πρέπει να γίνει κάτι και να γίνει άμεσα, αν και δεν πιστεύω, τουλάχιστον από την τωρινή κυβέρνηση. Γιατί όπως γνωρίζετε τα πράγματα εξελίσσονται πολύ άσχημα, όπως το είπατε και εσείς. Το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων πέφτει με ραγδαίους ρυθμούς, πολύ γρήγορα, και η κατάσταση σε λίγο θα είναι ανεξέλεγκτη. Θα πρέπει να ληφθούν κάποιες δυνατές και δύσκολες εντός αγωγικών αποφάσεις, να συγκρουστούμε και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί συνεχώς έχουμε και αυτό το πρόβλημα, ότι προτάσουμε στο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας λέει αυτό, μας λέει το ένα, μας λέει το άλλο και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είναι υπεράνω του Συντάγματος, των νόμων του ελληνικού κράτους κτλ.
Λοιπόν, όχι. Κάποια στιγμή θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε να λεγόμαστε ανεξάρτητο ελληνικό κράτος, να βάλουμε το Σύνταγμα και τους νόμους του ελληνικού κράτους πάνω και από τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα απαντήσει ο κύριος Υπουργός σε 3 λεπτά. Κύριε συνάδελφε, έχετε δικαίωμα βέβαια απεριόριστο να βάζετε τα ερωτήματα στις ερωτήσεις που κάνετε. Εγώ όμως υποχρέωση έχω να σας απαντώ με στοιχεία. Να δούμε λοιπόν τα στοιχεία και αν τα αναλύσουμε λίγο θα καταλάβετε ότι δεν είναι τόσο μεγάλη η εύνοια υπέρ των αλλοδαπών. Να μην μετατρέψουμε αυτή την συζήτηση σε μια γενικότερη συζήτηση για την παρουσία των αλλοδαπών νομίμων ή μη στη χώρα. Να δούμε ειδικά για αυτό το πρόγραμμα που έχει να κάνει με την εγγραφή παιδιών σε ευρωπαϊκούς σταθμούς. Τα στοιχεία είναι από την ΕΕΤΑ, δηλαδή την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Σχολικό έτος 2010-2011. Αριθμός αιτήσεων γυναικών με ελληνική υπηκότητα, Ελληνίδες δηλαδή, 38.372, ποσοστό 95,6, σε σύνολο 40.125. Αριθμός αλλοδαπών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, 5.14, ποσοστό 1,3%, και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.239 γυναίκες, ποσοστό 3,1%. Βλέπετε, υπάρχουν και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλοδαποί από διάφορες χώρες της Ευρώπης, που φυσικά είναι νομίμως παραμένοντες καθόλου στη χώρα μας και έχουν δικαίωμα να εγγράψουν τα παιδιά τους σε ευρωπονιμπιακούς σταθμούς. Αριθμός ωφελούμενων γυναικών, στοιχεία 2010-2011. Αυτές δηλαδή οι γυναίκες, των οποίων η αίτηση έγινε δεκτή. Με ελληνική υπηκότητα, Ελληνίδες, 22.638, επί συνόλου 28.724, ποσοστό 95,4%. Εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης 378, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 708. Αντιστοίχως, για το σχολικό έτος 2011-12, εδώ και λόγω της οικονομικής κατάστασης τα νούμερα ανέβηκαν για όλους, έτσι. Αριθμός αιτήσεων γυναικών, Ελληνίδες, 52.408 στις 54.931, ποσοστό 95,4%. Αλλοδαποί εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης 735, ποσοστό 1,3%. Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.788, ποσοστό 3,3%. Ως προς τους ωφελούμενους, δηλαδή αυτών των οποίων η αίτηση έγινε δεκτή και γράψαν τα παιδιά στους σταθμούς, Ελληνίδες 38.372 στις 40.125, μάλλον σε σύνολο 40.125 βεβαίως, ποσοστό 95,6%, να μην πω τα υπόλοιπα για να μην σας κουράζω. Επομένως, ένα ποσοστό πάνω από 95% σίγουρα δεν δείχνει ότι η μεταχείριση αυτή γίνεται δυσμενώς για την ελληνική οικογένεια. Οπωσδήποτε, το πρόβλημα είναι μεγάλο, δεν ισχυρίζομαι ότι γίνεται μικρότερο, αλλά σοβαρότερο όσο επιδεινώνεται η οικονομική δυσπραγία. Μόλις χθες και προχθές ασχολήθηκα προσωπικά στο Υπουργείο με την διάσωση ενός βρεφονιπιακού σταθμού στο Κερατσίνι του Πειραιά, μια υποβαθμισμένη συνοικία. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι εκεί δεν έχουμε να κάνουμε με οικογένειες αλλοδαπών, με οικογένειες Ελλήνων, με σοβαρά οικογενειακά προβλήματα. Ήρθε το θέμα σε μένα και μέσω αυτού του προγράμματος που τρέχει, του ΕΣΠΑ είναι το πρόγραμμα και το εκτελεί αυτή τη στιγμή η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, προσπαθούμε να δρομολογήσουμε τη λύση για τη χρηματοδότηση αυτού του παιδικού σταθμού, μιας υποβαθμισμένης οικονομικά γειτονιάς του Πειραιά. Εκεί έχουμε να κάνουμε παιδιά Ελλήνων, κατά συντριπτική πλειοψηφία έχουμε να κάνουμε με παιδιά Ελλήνων. Ελπίζω πραγματικά οι αριθμοί να μην φουσκώσουν από εδώ και πέρα και περισσότεροι συμπολίτες μας να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν οικονομικά σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Πάντως, αναγνωρίζουμε ότι είναι συνταγματική υποχρέωσή μας να προστατευτεί η οικογένεια ως θεμέλιο του κράτους αλλά και κύτταρο της κοινωνίας. Οι διακρίσεις φυσικά δεν πρέπει να πάνε, δεν πρέπει να υπάρχουν, να είναι επιτρεπτές, διότι όπως καταλαβαίνετε είμαστε ένα κράτος ευρωπαϊκό και πρέπει να σεβαστούμε το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Από εκεί πέρα τα στοιχεία νομίζω σας δείξαν ότι δεν υπάρχει ζήτημα μεγάλο δυσμενούς μεταχείριση των ελληνικών οικογενειών. Ευχαριστώ. Ερχόμαστε, παρακαλώ, ερχόμαστε στη συζήτηση